Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου. Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Είστε συντονισμένοι εδώ σε ένα live επεισόδιο των δημοσκοπήσεων μετά από τις ολιγοήμερες διακοπές των Χριστουγέννων. Εδώ στις δημοσκοπήσεις του Attica TV και της Δημοτικής Τηλεόρασης Προπύργου θα και σήμερα έχουμε διαμορφώσει βέβαια την εκπομπή έτσι ώστε να είμαστε στο πνεύμα των εορτών. Αλλά φυσικά στην αρχή θα σας δώσουμε το στίγμα της επικαιρότητας όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι αυτή την ώρα. Στο δεύτερο μέρος θα είναι πιο εορταστική η εκπομπή. Θα τα δείτε όλα αυτά βέβαια στη συνέχεια της εκπομπής. Να σας δώσω τώρα τρόπους επικοινωνίας. Να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, παρατηρήσεις, επισημάνσεις και το ρεπορτάζ των περιοχών σας. Και ιδιαίτερα θέλουμε το ρεπορτάζ σε αυτή την περίοδο, γιατί έχουμε και έκτακτη επιδείνωση του καιρού, να δούμε πώς καταγράφεται αυτό σε όλη την Αττική και όχι μόνο. Δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV GR στο Twitter, στο Facebook Δημοσκοπήσεις Attica TV. Το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV.gr. Το τηλέφωνο του σταθμού 211-27-00711 και www.atticatv.gr, όπου μπορείτε φυσικά να μας παρακολουθείτε και μέσω live streaming. Θα πάμε σε λίγα λεπτά στο πρώτο μέρος. Θα βρίσκεται εδώ η Δέσποινα Σβουρδάκου να συζητήσουμε για θέματα της κοινωνίας και κυρίως θα δώσουμε χρηστικές πληροφορίες τι πρέπει να κάνετε αυτή την περίοδο. Όσοι έχετε προγραμματίσει να φύγετε, να πάτε διακοπές, τι πρέπει να κάνετε με το σπίτι σας, αλλά και όταν βρεθείτε στους προορισμούς που πραγματικά αυτή την περίοδο έχουν πάρα πολύ κόσμο, πώς πρέπει να προστατευτείτε για να μην πέσετε θύματα ληστείας. Αυτό θα είναι το θέμα που θα συζητήσουμε με τη Δέσποινα Σβουρδάκου σε λίγα λεπτά. Να πάμε τώρα κατευθείαν στην αίθουσα σύνταξης, στο πρώτο μέρος να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα και εκεί θα συναντήσουμε τη Σωσό Χονδρογιάννη. Σωσό, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από την διεθνή ειδησιογραφία. Είχαμε τραγωδία στο Καζακστάν, αεροπορική τραγωδία με αρκετά θύματα. Θα μας πεις περισσότερες λεπτομέρειες, Σωσό. Πράγματι Γιώργο, στην περίθαλψη των δεκάδων τραυματιών αλλά και στην αναζήτηση των αιτίων που οδήγησαν στην φωνική συντριβή του αεροσκάφους της Bek Air στο προάστιο Αλμάτι του Καζακστάν επικεντρώνονται τώρα οι αρχές. Το αεροσκάφος Fokker 100 της Bek Air με προορισμό την πρωτεύουσα του Καζακστάν Νουρσουλτάν συνετρίβει λίγη ώρα μετά την απογείωσή του πάνω σε διόροφο κτίριο. Μάλιστα, να πούμε Γιώργο ότι μετέφερε 95 επιβάτες και 5 μέλη πληρώματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και τον πιο πρόσφατο απολογισμό, νεκροί είναι 12 από τους επιβαίνοντες, ενώ 49 νοσηλεύονται. Κάποιοι από αυτούς είναι και σε σοβαρή μάλιστα κατάσταση. 8 άνθρωποι ανάμεσά τους και ο πιλότος σκοτώθηκαν ακαριαία. 2 πέθαναν καθώς δέχονταν τις πρώτες βοήθειες στο αεροδρόμιο του Αλμάτι και 2 δυστυχώς κατέληξαν στο νοσοκομείο. Όπως αποκαλύπτουν οι εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος, το αεροσκάφος κατά τη συντριβή κόπηκε στη μέση. Κανένα ωστόσο από τα 2 τμήματα δεν πήρε φωτιά και το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τους αναλυτές, αποδείχθηκε σωτήριο για την πλειοψηφία των επιβαινόντων, καθώς οι δεξαμενές του Fokker ήταν γεμάτες με καύσιμα. Μάλιστα, το Υπουργείο Εσωτερικών του Καζακστάν δήλωσε ότι διερευνά μία πιθανή παραβίαση των κανόνων πτυτικής λειτουργίας και ασφάλειας, μία συνηθισμένη νομική διαδικασία. Αξίζει βεβαίως να σημειωθεί ότι την ώρα του δυστυχήματος στην περιοχή υπήρχε και πυκνή ομίχλη. Η Επιτροπή Πάντως Αεροπορίας της χώρας ανακοίνωσε ότι αναστέλει βεβαίως όλες τις πτήσεις του συγκεκριμένου αερομεταφορέα και του τύπου αεροσκαφών Fokker 100 εν αναμονή βεβαίως των αποτελεσμάτων της έρευνας, Γιώργο. Μάλιστα, την ίδια ώρα εδώ στην Ελλάδα τεντώνει και άλλο το σκηνή η γειτονική χώρα. Ακόμη και ανήμερα Χριστουγέννων είχαμε υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών στο Αιγαίο. Έχουν καταγραφεί πάρα πολλές αυτό το διάστημα αυτές τις μέρες και φαίνεται ότι η Τουρκία δεν βάζει φρένο στις προκλήσεις, συνεχίζει κανονικά τη δική της πορεία. Έτσι ακριβώς το γνωστό μοτίβο των προκλήσεων, η Άγκυρα και τις γιορτές με υπερπτήσεις μαχητικών στις νήσους Παναγιά και Ινούσες. Συγκεκριμένα ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 λίγο πριν τις 11 το πρωί σήμερα πραγματοποίησε υπερπτήση πάνω από τα δύο νησιά στα 17.000 και 19.000 πόδια αντιστοίχως. Σε όλες τις περιπτώσεις τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά. Είχε
προηγηθεί, όπως ανέφερες και εσύ, μπαράζ παραβιάσεων, την παραμονή, αλλά και ανήμερα των Χριστουγέννων, όπου μάλιστα στις 25 Δεκεμβρίου οι Τούρκοι παραβίασαν συνολικά 6 φορές τον εθνικό εναέριο χώρο. Τα 6 τουρκικά F-16 πέταξαν πάνω από το βορειοανατολικό και κεντρικό Αιγαίο, με 2 εξ αυτών να είναι οπλισμένα. Αξίζει να επισημάνουμε, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, ότι τυπικά σε μεγάλες θρησκευτικές γιορτές των Ελλήνων ή των Τούρκων ισχύει η μορατόριουμ πτήσεων, που είναι ένα από τα λεγόμενα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που είχαν συμφωνήσει παπούλιας Γιλμάς. Τουρκικά F-16 λοιπόν παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο και μία μέρα μετά τα Χριστούγεννα, όπου συνολικά 3 ζεύγη τουρκικών F-16 προχώρησαν σε 4 παραβιάσεις, ενώ μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε υπήρξαν και 2 εμπλοκές. Και να σου πω, καταλήγοντας, Γιώργο, ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, οι παραβιάσεις των εθνικών χωρικών υδάτων καταγράφουν ρεκόρ δεκαετίας. Από τα μόλις 90 που ήταν το 2009, φτάσαμε στις 2032. Από τα μόλις 90 που ήταν το 2009, φτάσαμε στις 2032 το 2019. Το 2018, παρότι τα στοιχεία δείχνουν μειούμενη την τάση προκλητικότητα, φτάσαμε 4 φορές μία ανάσα από το θερμό επεισόδιο, Γιώργο. Μάλιστα, και όπως είχε αποκαλύψει και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, πριν από λίγες μέρες, 3 φορές κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας, της θητείας του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, ήμασταν πολύ κοντά σε θερμό επεισόδιο. Ακριβώς. Και κλείνουμε με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Μέτσοβο για τις εορτές φυσικά, αλλά δεν έχει ιδιαίτερο συμβολισμό. Ο ίδιος τόνισε ότι εκεί θα πάρει και τις αποφάσεις του σχετικά με τον επόμενο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έτσι ακριβώς, από την Κάσο στο Μέτσοβο ταξίδεψε την Τετάρτη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου εκεί θα παραμείνει μέχρι την Κυριακή για να περάσει τις ολικοήμερες διακοπές του. Ο Πρωθυπουργός, μετά το μήνυμα που έστειλε από την Κάσο προς την Άγκυρα ότι η Ελλάδα θα υπερασπιστεί με κάθε μέσο την εθνική της κυριαρχία, ταξίδεψε στο δεύτερο προορισμό του, όπου έχει ακόμα ένα ανοιχτό θέμα να επιλύσει. Αυτό βεβαίως, όπως είπες και εσύ, δεν είναι άλλο από το πρόσωπο που θα πάρει τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας μετά το τέλος της θητείας του Προκόπη Παυλόπουλου. Ζήτημα το οποίο πραγματικά θα το εξετάσει, όπως όλα δείχνουν, και θα καταλήξει στην πατρίδα του Ευάγγελου Αβέροφ αυτή η απόφαση. Αυτό τουλάχιστον αποκάλυψε και ο διάλογος που είχε με τους δημοσιογράφους στο Μέγαρο Μαξίμου, στο περιθώριο της εκδήλωσης για τα παραδοσιακά κάλαντα. Και μάλιστα το είχε πει, Γιώργο, χαρακτηριστικά ότι βουνό είχε πει και βουνό θα πάει και θα πάρει αυτή την απόφαση. Το είχε πει άλλωστε και στην πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, την Φόφη Γεννηματά, όπου είχε πει ότι τα Χριστούγεννα θα ξεκλέψει ένα διήμερο να πάει στο βουνό και εκεί θα πάρει τις σημαντικές αυτές αποφάσεις, Γιώργο. Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την επιστροφή του από το Μέτσοβο, αλλά και τις πρώτες μέρες νέας χρονιάς, να δούμε τελικά τι αποφάσισε σε αυτά τα πολύ σοβαρά ζητήματα, όπως για παράδειγμα είναι ο πρόεδρος της, το πρόσωπο που θα προταθεί από τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό για πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σωσό. Θα τα ξαναπούμε εμείς σε λίγη ώρα στο στούντιο, στο δεύτερο μέρος, όπου θα φιλοξενήσουμε, όπως είπαμε, είναι ειδικά διαμορφωμένη η εκπομπή σήμερα λόγω των ημερών. Θα φιλοξενήσουμε πρωταγωνιστές από την παράσταση Πρωθυπουργός για μία ημέρα. Όλα αυτά στο δεύτερο μέρος. Ευχαριστούμε πολύ, Σωσό. Να είσαι καλά. Και από τον Πρωθυπουργό και το Μέτσοβο θα πάμε να δούμε τα του καιρού, που έχουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρικών φαινομένων, αλλά και έκτακτη ανακοίνωση από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν είναι ο κύριος Νίκος Καντερές, ο γνωστός μετεωρολόγος, να δούμε τι περιμένουμε από τον καιρό. Βέβαια, μας είχε προετοιμάσει ότι περιμένουμε ένα νέο κύμα αυτή την περίοδο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας πει αμέσως τώρα. Κύριε Καντερέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και χρόνια πολλά σε όλους και τους τηλεθεατές. Χρόνια σας πολλά. Να είστε καλά. Πράγματι, από αύριο βράδυ θα φανεί και αυτή η ψυχρή εισβολή και ο σολεκανοπαίδη της Αττικής, που μας έρχεται βέβαια από την Βόρεια και τη μέσο της Κεντρικής Ευρώπης. Από αύριο λοιπόν έρχεται αυτή η ψυχρή εισβολή για να μεταβάλει τον καιρό και να έχουμε ένα, θα έλεγα, 48ωρο δύσκολο αυτό της Κυριακής και της Δευτέρας. Αυτή λοιπόν η ψυχρή εισβολή, τα χαρακτηριστικά της είναι ότι θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Και αν κάνουμε σύγκριση με το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που είχαμε στο Λεκανοπέδιο 19 και 20 βαθμούς, τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο το πολύ να έχουμε 9 με 10 βαθμούς. Επίσης θα έχουμε πολύ θελώδες ανέμους, βοριάδες, που στο Αιγαίο θα φτάσουν και την Κυριακή και την Δευτέρα, τα 8 και 9 μποφόρ. Ειδικότερα τώρα στην Αττική από αύριο θα φανεί αυτή η αλλαγή και προς το βράδυ
αρχίσει να ψιλοβρέχει, να ρίχνει χιονόνερο και στα γύρω Ερνά και κυρίως στην Πάρνηθα να χιονίζει και να πέφτει η θερμοκρασία, να μην ξεπερνάει τους 10 βαθμούς αύριο η μέγιστη θερμοκρασία. Τα δύσκολα λοιπόν αρχίζουν τώρα για την Κυριακή και την Δευτέρα. Νομίζω ότι ο κύριος όγκος της κακοκαιρίας θα χτυπήσει, όπως έχω πει επανειλημμένα, από Πήλιο και κάτω. Δηλαδή θα πιάσει τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Έμπαια ακόμα περισσότερο, την Ανατολική Στερεά και ειδικά την Ανατολική και Κεντρική, όχι από την πλευρά του Αγρινίου, καθώς επίσης όλη σχεδόν την Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα θα συνοδευτούν και με χιονοπτώσεις. Στον εκανοπέδιο της Αττικής θα χιονίζει Σαββατοκύριακο βέβαια και στα γύρω Ορεινά, αλλά και στα Βίλια και στο Κριακούγι. Και μετά από τον Άγιο Σωτήρα επάνω προς την Μάντρα ο δρόμος θα είναι δύσκολος, θα έχει χιόνι. Η θερμοκρασία βέβαια θα πέσει και το πρωί θα έχουμε και αρνητικές θερμοκρασίες. Τώρα ειδικά για την Αθήνα βέβαια θα χιονίζει γύρω Ορεινά και στα βόρεια προάστια. Ο δρόμος επίσης από Μαλακάσο προς την Εθνική Οδό χρειάζεται προσοχή να μην κλείσει, απαγορεύεται να κλείσει με τέτοια χιονόπτωση η Εθνική Οδός. Είναι, εν πάση περιπτώσει, 24-48 ώρα έλεγα, το οποίο χρειάζεται αυξημένη προσοχή. Όχι βέβαια ότι είναι η θεομηνία ή η κακοκαιρία η πολύ μεγάλη, είναι όμως μια ψυχρή εισβολή η οποία θα γίνει αισθητή κυρίως Σάββατο και την Κυριακή και την Δευτέρα. Κύριε Καντερέ, έχουμε εικόνα και για την πρωτοχρονιά, για τις επόμενες μέρες. Αυτό το κύμα παραμένει ίσως έτσι ασθενημένο. Αυτό θα σας έλεγα συνέχεια. Από την Τρίτη λοιπόν θα αρχίσει να περιορίζεται ο καιρός και να περιορίζεται βασικά την Τρίτη στη Βόρεια Κρήτη, όπου θα συνεχίσει εκεί να χιονίζει και να βελτιώνεται στην υπόλοιπη χώρα με το κρύο όμως να παραμένει. Ενώ την Τετάρτη θα έλεγα συγκριτικά θα είναι η πιο καλή ημέρα της εβδομάδας, γιατί θα βελτιωθεί αρκετά ο καιρός, θα σταματήσουν από παντού, ακόμα και από την Κρήτη, οι λίγες χιονοπτώσεις και να έχουμε ένα διάστημα με αρκετή διακάδα, θα έλεγα, παρά το κρύο που θα υπάρχει. Αυτή όμως η πρόσχερη μεταλλαγή, βελτίωση θα είναι πρόσχερη, γιατί από την πρωτομηνία το βράδυ έρχεται ένα άλλο πάλι ψυχρό κύμα, πάλι από την Κεντρική Ευρώπη, έτσι ώστε να ξαναχαράσει τον καιρό πάλι στις ανατολικές και νότιες περιοχές με χιονοπτώσεις και με πτώση κανά της θερμοκρασίας, που θα κρατήσει και την Πέμπτη μέχρι και την Παρασκευή το μεσημέρι. Μάλιστα. Άρα, επί της ουσίας, το κρίσιμο 48ωρο είναι Κυριακή και Δευτέρα. Έχουμε πρόσχερη βελτίωση του καιρού για κάποιο χρονικό διάστημα και από πρωτοχρονιά και μετά περιμένουμε να χαλάσει και πάλι ο καιρός. Από πρωτοχρονιά το βράδυ προς την Πέμπτη ξαναχαλάει πάλι ο καιρός. Με ανάλογα φαινόμενα, θα δούμε στη συνέχεια πώς θα πάει και η εξέλιξη. Δείχνει όμως ότι ανήμερα της χρονιάς να υπάρχει γενικά ένας καλύτερος καιρός χωρίς προβλήματα. Μάλιστα. Κύριε Καντερέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα έχουμε επικοινωνία την επόμενη εβδομάδα, γιατί περιμένουμε φυσικά και τα φώτα, τι καιρό θα έχει και με τι καιρό θα πέσουμε για να πιάσουμε το σταυρό. Δείχνει για να μας φωτίζει ο καιρός εκείνη την περίοδο, αλλά είναι λίγο μακριά. Είναι μακριά. Θα έχουμε την ευκαιρία την ερχόμενη εβδομάδα να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια σας πολλά. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Μάλιστα. Και από τον Νίκο Καντερέ θα πάμε να παρακολουθήσουμε ένα ρεπορτάζ για τον μπαράζ ελέγχων που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Αττικής σε καταστήματα. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα πραγματοποίησε στη Βαρβάκιο για τον έλεγχο φυσικά και την προστασία των καταναλωτών. Τώρα έχουμε και σε καταστήματα και θα δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Το σαφάρι των ελέγχων στην αγορά της Αθήνας, που πραγματοποιεί κλιμάκιο της Περιφέρειας Αττικής και η Διεύθυνση Ανάπτυξης, συνεχίστηκε το πρωί της Παρασκευής στα καταστήματα της Οδού Αχαρνών. Εκεί βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Γιώργο Δημόπουλο, οι οποίοι έχουν δώσει προτεραιότητα στην υγεία των καταναλωτών. Η Περιφέρεια είναι εδώ για να κάνει υγειονομικό έλεγχο και να προστατεύσει τον καταναλωτή. Με τις διευθύνσεις εμπορίου, ανάπτυξης δηλαδή, υγειονομικές διευθύνσεις καθώς και κτηνιατρική υπηρεσία, βρισκόμαστε εδώ στα μαγαζιά. Ήδη υπάρχουν θέματα παραβάσεων και θα επανέλθουμε για να δούμε αν αυτά τα οποία έχουμε δώσει σαν οδηγίες θα ανταλάβουν υπόψη τους καταστηματάρχες, αλλιώς θα υπάρχουν βαρύτατες ποινές. Όπως ανέφερε ο κ. Δημόπουλος, οι ενέργειες αυτές έχουν κυρίως κατασταλτικό χαρακτήρα. Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής, καθημερινά στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας γίνονται περισσότεροι από 100 έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Περίπου στο 15-20% βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες σημαντικές αποκλίσεις που έχουν να κάνουν με προϊόντα τα οποία είναι λιγμένα, με τις συνθήκες φύλαξης των προϊόντων και με τις κακές συνθήκες υγιεινής των καταστημάτων. Η προσπάθειά μας είναι κυρίως να λειτουργούμε όχι μόνο κατασταλτικά αλλά και προληπτικά,
ώστε να προστατεύεται η υγεία των καταναλωτών αλλά και των κατοίκων, γιατί βρισκόμαστε σε μια περιοχή που έχει δυτή αξία, έχει πάρα πολλούς κατοίκους και ταυτόχρονα επαγγελματίες. Μετά το πέρας των υγειονομικών ελέγχων των καταστημάτων, ο κ. Πατούλης υπογράμμισε πως το κλιμάκιο πρόκειται να επιμείνει στην περιοχή λόγω των αδυναμιών που παρατηρήθηκαν. Η περιοχή εδώ χρειάζεται μια ιδιαίτερη φροντίδα. Ήδη πέραν των ελέγχων έχουμε φροντίσει και για απολυμάσεις κτηρίων και καταειλημμένων και προφανώς το κλιμάκιο το οποίο σήμερα βρίσκεται εδώ θα συνεχίσει για αρκετές μέρες, διότι βλέπουμε ιδιαίτερες αδυναμίες στα καταστήματα που λειτουργούν και χρειάζεται μία φροντίδα. Είμαστε με τους κατοίκους, προστατεύουμε αυτούς και στη δημόσια υγεία αλλά και στις δυνατότητες να παρέχουν σωστά οι επαγγελματίες αυτά που πρέπει σε αυτούς. Τι ακριβώς προβλέπεται ως επίπτωση στους επαγγελματίες μετά τη σύσταση που τους έγινε, εξήγησε ο αντιπεριφερειάρχης, ενώ ξεκαθάρισε πως τα κατάλληλα προσβολής προϊόντα δεσμεύτηκαν από τους αρμόδιους. Υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα τα οποία είναι ελιγμένα, δεν υπάρχουν αναγραφόμενες τιμές, καθώς και οι συνθήκες φύλαξης των προϊόντων στα υπόγεια είναι παντελώς υγειονομικά κατάλληλες. Σε αυτές τις περιπτώσεις αρχικά προβαίνουμε σε σύσταση. Όταν βλέπουμε βέβαια ότι υπάρχει υγειονομικός κίνδυνος πολύ σημαντικός, επιβάλλονται τα αντίστοιχα πρόστιμα που φτάνουν έως τις 2.000 και 3.000 ευρώ. Και επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο στούντιο. Πάμε κατευθείαν στη Δέσποινα Σβουρδάκου να συζητήσουμε για τα θέματα που σας είπα και στην αρχή της εκπομπής. Δέσποινα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλώς ήρθες. Είπαμε εμείς εδώ στις γιορτές. Θα τις περάσουμε εδώ πέρα δίνοντας και χρηστικές συμβουλές για τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Και νομίζω έχουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα για τους τηλεθεατές. Η προστασία τους αυτή την περίοδο που πραγματικά οι ληστές έχουν δείξει ότι εκμεταλλεύονται την περιμένουν την και αυτό το δώρο περίοδο των Χριστουγέννων, τις συντάξεις. Λοιπόν. Και οικονομικά, αλλά νομίζω επειδή νιώθουν ότι πέφτουμε όλοι λόγω των εορτών σε μια χαλαρότητα, σε μια λύθη, σε μια... Υπάρχει και ρευστότητα. Έτσι. Υπάρχει χρήμα γιατί προσπαθείς να ψωνίσεις, να πάρεις δώρα για τις μέρες τις χριστουγεννιάτικες. Είναι μέρες χαρούμενες και αυτό το εκμεταλλεύονται βέβαια οι οργανωμένες ομάδες, παντιοτρόπως. Πολλοί ετοιμάζουν και διακοπές αυτή διακοπές, την περίοδο βέβαια. Για να φύγουν την πρωτοχρονιά, αφήνουν το σπίτι. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να δούμε, πριν πάμε να δούμε τι κάνει κάποιος για να προστατευτεί όταν πάει σε ένα προορισμό που έχει πραγματικά πάρα πολύ κόσμο αυτή την περίοδο. Μετακομίζουν και οι διαρρήκτες και οι ληστές και τέλος πάντων οι άνθρωποι μεταφέρονται που... σε προορισμούς. Ναι, τέτοιους. Βέβαια, δυστυχώς. Πάμε να δούμε τι κάνουμε με το σπίτι μας. Πώς αφήνουμε το σπίτι μας πριν να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι για να μειώσουμε τις πιθανότητες να πέσουμε θύμα ληστείας. Καλό είναι να μην λέμε πού θα πάμε, εάν θα φύγουμε, ούτε στο γειτονά μας, ούτε στο διπλανό μας, γιατί αυτός ο αυθορμητισμός και η χαρά μπορεί να αποβεί υπέρ ημών με ύψιλον και να, γιατί ξέρεις στις γειτονιές υπάρχουν και άνθρωποι που μένουν, που περνάνε, που έχουν δικιά τους μεθοδολογία με δικό τους τρόπο και γνωρίζουν ποιος είσαι, πού θα πας, αν θα πας, το αυτοκίνητό σου, σε ποιον όροφο μένεις, πόσα άτομα είσαστε, η οικογένεια, πόσους άνδρες έχει, αν έχει άτομα μεγάλης ηλικίας, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να κλείνουμε πολύ καλά πόρτες και παράθυρα, γιατί μπορεί να είμαστε αφηρημένοι να αφήσουμε ένα μικρό παραθυράκι και από εκεί να αναρριχηθούν. Θα γίνει επί της ουσίας δούριος ύπος για να μπει κάποιος μέσα στο... Είναι κλασικό αυτό, να ξεχάσουμε ένα μικρό παραθυράκι και είναι αρκετό για να αναρριχηθούν άτομα νεαρής ηλικίας, γιατί και το έγκλημα έχει και αυτό την ηλικία του και το σωματότυπό του, και να αναρριχθούν και από ένα μικρό παραθυράκι που θα έχουμε ξεχάσει. Λοιπόν, να μπουν στο σπίτι και δυστυχώς να γυρίσεις και να το βρεις άνω κάτω στην κυριολεξία. Όλα αυτά που ακούμε κατά καιρούς, δηλαδή του τύπου ας δώσω το κλειδί σε κάποιο γνωστό μου να μπαίνει μέσα να βλέπει. Αν υπάρχει, καλό είναι. Καλό αν υπάρχει είναι. Να μπαίνει, να βάζει ένα ραδιόφωνο ή να ανάβουν τα φώτα. Να φαίνεται ότι υπάρχει κινητικότητα. Να υπάρχει κίνηση, να υπάρχει ένα αμάξι από κάτω δεύτερο, αν και εφόσον έχουμε καταφέρει να το κρατήσουμε. Λοιπόν, για να γνωρίζουν οι θήτες ότι υπάρχει κίνηση στο σπίτι και να μειώσει τις πιθανότητες. Μην ξεχνάμε, υπάρχουν και ομάδες που δεν τους νοιάζει αν είσαι μέσα, ίσα-ίσα
Είναι καλύτερο για αυτούς γιατί ασκούν βία σωματική, για να τους πεις που έχεις τα χρήματα, τα χρυσαφικά, αντικείμενα αξίας. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση, αλλά καλό είναι να μην κινδυνολογούμε. Όμως, επίσης, γίνεται καλό, και αυτό. Καλό είναι, Δέσποινα, να μην σκεφτόμαστε, γιατί όλοι έχουμε μπει σε αυτή τη λογική. Α, εγώ δεν έχω κάτι να μου κλέψουν, οπότε δεν χρειάζεται να προστατευτώ. Να μην σκεφτόμαστε έτσι, γιατί έχουμε δει ότι γίνονται ληστείες για 50, για 100, για 20 ευρώ. Και παλεύουν τα θύματα με τους δράστες. Σκοτώνουν ανθρώπους για μία λυσίδα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι τέτοιες περιπτώσεις. Καλό είναι να προστατευτούμε σε κάθε περίπτωση. Είτε έχουμε πράγματα αξίας μέσα στο σπίτι μας, είτε δεν έχουμε πράγματα αξίας μέσα στο σπίτι. Καλό είναι να μην έχουμε χρήματα μέσα στο σπίτι, να μην τα αφήνουμε. Απ' την άλλη, να μην λέμε, «Ωχ, σώπα μου, ρε, σιγά μη συμβεί σε μένα, γιατί δεν ξέρεις αν θα συμβεί». Καλό είναι να έχεις λίγο το νου σου ότι μπορεί κάποιος να εκμεταλλευτεί την απουσία σου ή τέλος πάντων το ότι έχεις περισσότερα χρήματα συγκεκριμένες μέρες, ένα αυτό. Mm-hmm. Δεύτερον, όταν βρισκόμαστε μέσα σε πάρα πολύ κόσμο, καλό είναι να έχουμε την τσάντα μας μπροστά. Αυτά πολύ σημαντικό. Θα τα πούμε για να κλείσουμε το πρώτο σκέλος με το σπίτι. Καλό συναγερμό, είναι, οπωσδήποτε κλειδώνουμε πολύ. Να κλειδώνουμε πάρα πολύ καλά. Αν έχουμε κάποιον πολύ έμπιστο συγγενή, οτιδήποτε, να του δώσουμε κλειδιά να πηγαίνει στο σπίτι για ο να το ελέγχει. Ο γείτονας να βλέπει, να επιβλέπει. Λοιπόν, να αφήνουμε εμείς κάποιο φως, κάποιο τηλεόραση. Συνάδει, γιατί είναι και τα χριστουγεννιάτικα. Αν μπορεί ένα ραδιόφωνο ανατακτά χρονικά διαστήματα χωρίς να ενοχλεί τους γύρω, είναι καλό. Όμως έχουμε και τα φώτα τα χριστουγεννιάτικα που ανάβουν λόγω των ημερών. Είναι καλό, μειώνεις τις πιθανότητες. Όμως καλό είναι μέσα στο σπίτι να μην αφήνουμε χρήματα. Mm-hmm. Καλό είναι, γιατί ψάχνουν οι ομάδες οι εγκληματικές και κάνουν το σπίτι άνω-κάτω, τραβάνε συρτάρια, ντουλάπια. Λοιπόν, δυστυχώς γίνονται και αυτά. Όπως επίσης να παίρνουμε και τα δεύτερα κλειδιά αυτοκινήτου. Ναι, οπωσδήποτε. Να μην αφήνουμε. Μπορεί κάποιος να μπει μέσα, να μην βρει τίποτα, να πάρει το δεύτερο ζευγάρι κλειδιά και όταν θα επιστρέψουμε, ας πούμε, να περάσει αγκύριος με το κλειδί και να σου πάρει το αυτοκίνητο. Ναι. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά να δούμε τι κάνουμε σε τουριστικούς προορισμούς. Mm-hmm. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στις δημοσκοπήσεις, 27 Δεκεμβρίου, Παρασκευή. Είμαστε μία ανάσα πριν από το κλείσιμο αυτής της χρονιάς και την αρχή της καινούργιας. Δέσποινα Βουρδάκου είναι εδώ, δίνουμε χρήσιμες συμβουλές στους τηλεθεατές για να μην πέσουν θύματα ληστείας. Και πάμε τώρα στους τουριστικούς προορισμούς, τι κάνουμε. Εκεί πέρα βλέπουμε πολλές περιπτώσεις, ειδικά σε προορισμούς που έχουν πάρα πολύ κόσμο, όπως είναι για παράδειγμα Ράχοβα, Καλάβρητα, όλοι αυτοί οι τουριστικοί προορισμοί αυτή την περίοδο. Κυρίως οι γυναίκες, πρέπει να πω, ότι έχουν μαζί τους μία τσάντα που έχουν μετρητά, κοσμήματα. Ναι, υπάρχει ρευστό χρήμα, γιατί είναι γιορτές. Είναι καλό τώρα όλα αυτά να τα παίρνουμε πάνω μας, να τα έχουμε πάνω μας, να τα αφήνουμε στο ξενοδοχείο. Καλό είναι να μην τα παίρνουμε καν μαζί μας στις διακοπές. Καλό είναι να υπάρχει πλαστικό χρήμα. Νομίζω έχει βοηθήσει πολύ, πολύ το πλαστικό χρήμα. Μειώνονται οι πιθανότητες. Πρώτον, δεύτερον, την τσάντα μας να μην την αφήνουμε πίσω στην καρέκλα, αλλά αν την έχουμε, τον μπροστινό μέρος να κοιτάει προς τα εμάς, δηλαδή να βλέπουμε mm-hmm. τη... Να έχουμε ορατότητα, να έχουμε οπτική. Γιατί μπορεί κάποιος, χωρίς να μπορούμε εμείς να τον δούμε, να απλώσει το χέρι του διακριτικά, γιατί αυτοί είναι και έχουν μαγικά χέρια και δεν καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις τι σου λείπει όταν το ψάχνεις πια. Μπορεί να σου λείπει το κινητό, γιατί και αυτό είναι στόχος. Mm-hmm. Το κινητό, το πορτοφόλι, χρήματα, τα κλειδιά. Έτσι, έχουμε οπτική επαφή με την τσάντα μας, οπωσδήποτε. Καλό είναι να υπάρχει κάποιος που να μην πίνει στην παρέα, στην οικογένεια, για να μπορεί να έχει... να βλέπει καλύτερα το χώρο. Mm-hmm. Επίσης, καλό είναι, εάν έχουμε μία επίθεση, να έχουμε κάποια ψηλά πάνω μας, 10-15 ευρώ, να τα δώσουμε έτσι ώστε να εκτονωθεί, να αποφύγουμε κάτι η χειρότερο, ναι, είτε να μας ληστέψουν, να μας πάρουν κλειδιά, να μας πάρουν ό,τι έχουμε πάνω μας. Καλό είναι να δίνουμε εκείνη την ώρα ό,τι ψηλά μπορούμε. Ναι, για να έχουμε, όσο σκληρό και αν ακούγεται, γιατί είναι και... Λες τώρα σιγά τι θα έρθει όλος να μιλιστέψει, θα του δώσω χρήματα. Ναι, να του τα δώσεις, να του πεις, να μιλήσεις ευγενικά. Καλό είναι να μην μιλήσεις άσχημα, να μην τον προσβάλλεις.
Έτσι, να δώσεις 10-20 ευρώ, οι μικρές ομάδες που δεν είναι επαγγελματίες θα τα πάρουν και θα φύγουν. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου γίνεται πάλι μεταξύ των δύο αντίπαλων πλευρών, οι δράστες με τα υποψήφια θύματα. Τώρα το αποτέλεσμα εξαρτάται από το τι έχει ο δράστης, οι δράστες αιχμηρό, αντικείμενο, όπλο, δεν έχει καθόλου, είναι αποφασισμένος, δυστυχώς δεν τον ενδιαφέρει η ανθρώπινη ζωή. Βλέπουμε και τέτοια περιστατικά με βίες επιθέσεις σε καταστήματα, σε ταβέρνες. Δυστυχώς δεν κινδυνολογούμε. Έχουν υπάρξει κάποια περιστατικά όμως. Έχουν γίνει. Βέβαια, από την άλλη, μέσα σε πολύ κόσμο. Έχουμε και ισχυρή αστυνομική παρουσία αυτό σε τέτοιους προορισμούς, ειδικά αυτή την περίοδο. Επιβάλλεται. Βλέπουμε ότι πηγαίνουν συνήθως ειδικά κλιμάκια της αστυνομίας, τέτοιες περιόδους, σε τουριστικούς προορισμούς, κάτι ανάλογο που γίνεται και το καλοκαίρι. Ναι, και στο κέντρο της Αθήνας βλέπουμε αστυνομία αυτό, ναι, οπωσδήποτε, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο εκεί. Αν δεν βλέπεις την αστυνομία, οποιοδήποτε μπορεί να σου φέρει στην τσάντα, το κινητό, μπορεί να σου ασκήσει βία. Υπάρχουν και μεγάλοι άνθρωποι που είναι υποψήφοι, είναι πρώτοι στη λίστα. Λοιπόν, αλλά όταν δεις αστυνομία, όταν δεις ομάδα αστυνομικών οι οποίοι είναι οργανωμένοι και είναι και διακριτικοί, λογικό είναι να μειώνονται τα περιστατικά πάρα πολύ και αυτό θέλει και ο πολίτης να έχει ηρεμία και... Και να μην αφήνουμε πράγματα αρσία στα αυτοκίνητα. Όχι, και οπωσδήποτε, αυτό θα ήθελα όχι, να συμβουλέψω στον ούτε κόσμο. Καλά μπουφάν, ούτε κλειδιά, μην αφήνουμε ούτε... γιατί μπορεί να γίνει το αυτοκίνητό μας στόχος. Μόνο και μόνο βλέποντας κάποιος μέσα από ένα παράθυρο... Και από ανθρώπους που είναι χρήστες. Έτσι, γιατί υπάρχουν και αυτοί δυστυχώς που για το παραμικρό ο άλλος προκειμένου να πάρει τη δόση του θα σου σπάσει το παράθυρο να πάρει οτιδήποτε, ένα γούρι, ένα μπουφάνι, ό,τι να το πουλήσει για να πάρει τη δόση του. Γίνονται και αυτά δυστυχώς, αλλά η ζημιά θα έχει γίνει και από ανθρώπους που είναι άρρωστοι. Θα έχει γίνει όμως η ζημιά και θα σου χαλάσει και τη διάθεση και θα σου χαλάσει και τις γιορτές, θα σου χαλάσει και την ημέρα σου και την τσέπη σου, γιατί μετά θες και άλλα χρήματα να το φτιάξεις. Λοιπόν, καλό είναι να μην αφήνουμε τίποτα, να βάζουμε τα αυτοκίνητά μας όσο το δυνατόν σε περιοχές που να υπάρχουν κάμερες, σε κεντρικούς δρόμους, να υπάρχει φωτισμός. Έτσι. Και να πάμε και για να κλείσουμε αυτή τη συζήτησή μας και να υποδεχτούμε σιγά σιγά και τους επόμενους καλεσμένους. Προσοχή επίσης, φεύγουμε το κομμάτι των ληστείων, προσοχή επίσης στο αλκοόλ. Αυτή την περίοδο δυστυχώς πολλοί βγαίνουμε έξω, διασκεδάζουμε, πίνουμε κάτι παραπάνω, παίρνουμε το τιμόνι και έχουμε δει βέβαια πάρα έχουν πολλά... Έχουν αυξηθεί τα δυστυχήματα. Έχουμε πάρα πολλά τροχαία όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά νομίζω και αυτές τις περιόδους, Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, έχουμε ακόμη περισσότερο. Οπότε το καλύτερο είναι, αν θέλουμε να πιούμε, να υπάρχει κάποιος από την παρέα που να μην βγει για να μπορεί να πάρει να το αυτοκίνητο. Να μην λέμε ότι δεν με πειράζει το αλκοόλ και ότι δεν έχει αρνητική αντίδραση στο τιμόνι. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι να έχουμε κάνει όλα τα σέρβις στο αυτοκίνητο, γιατί αλκοόλ, καιρικές συνθήκες, ο δρόμος που γλιστράει, η βροχή, το χιονόνερο... Εάν, και μη συντηρημένο αυτοκίνητο, ναι, αν δεν έχεις κάνει τα σέρβις, δυστυχώς αυξάνονται οι πιθανότητες να έχεις ένα ατύχημα και σε αρκετές περιπτώσεις δυστύχημα. Όχι αλκοόλ, γιατί βλέπουμε γίνεται ένας μικρός πόλεμος στους δρόμους και χάνονται νέες ζωές. Νέοι άνθρωποι 25-20 χρόνων, ειδικά στην Κρήτη βλέπουμε, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τροχαία δυστυχήματα. Οπότε και εδώ πρέπει να γίνει ενημέρωση, μέτρα πρόληψης και πρέπει να γίνονται και αρκετές διαλέξεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην Αθήνα, στην επαρχία, γιατί αλκοόλ και σωματική ακαιρεότητα και τιμόνι δεν συνάδει. Δέσποινα, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ. Χρόνια πολλά για άλλη μια υγεία, φορά. Εμείς θα τα πούμε και πριν τη νέα χρονιά. Θα είμαστε εδώ πρώτα Θεού στη Δευτέρα. Θα έχουμε άλλα θέματα να συζητήσουμε. Καλή συνέχεια σου ευχόμαστε. Να δώσω τώρα για άλλη μια φορά τρόπους επικοινωνίας για να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας παρατηρήσεις και επισημάνσεις, όπως κάνετε πραγματικά αυτό το διάστημα. Και ήδη έχουμε συγκεντρώσει πάρα πολλά μηνύματα και για τη στήλη της Δέσποινας, αλλά και για ερωτήματα που θέλετε να θέσουμε εσείς, να θέσουμε με τη σειρά μας στους αυτοδιοικητικούς. Εσείς μας προτείνετε ποιους θέλετε εδώ να καλέσουμε, εμείς θα τους φιλοξενήσουμε και θα τους θέσουμε τα ερωτήματά σας. Δημοσκοπήσεις παπάκι Attica.tv.gr στο Twitter, στο Facebook Δημοσκοπήσεις Attica TV. Το email της εκπομπής είναι το Δημοσκοπήσεις παπάκι Attica.tv.gr. Το τηλέφωνο του σταθμού 211-27-0711 και www.attica.tv.gr.
Πάμε να δούμε τώρα για άλλη μια φορά ένα ρεπορτάζ με τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο Δήμο Ασπροπύργου, γιατί το χωριό του ΑΕΗ Βασίλη είναι στο κέντρο, στην κεντρική πλατεία, στην πλατεία Δημαρχείου, και πραγματικά όλο αυτό το διάστημα και νομίζω μέχρι και το τέλος των εορτών συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Ο Δήμος Ασπροπύργου φοράει τα γιορτινά του και μας καλεί να ζήσουμε τη μαγεία των Χριστουγέννων στην πιο λαπερή πόλη που έγινε ποτέ, με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Στολίδια, λαμπιόνια, παιχνίδια μαζί με μια σειρά ξεχωριστών δράσεων γεμίζουν κάθε γωνιά της πόλης με φως και φτιάχνουν τον πιο μαγικό προορισμό των φετινών γιορτών για όλες και όλους κατοίκους της πόλης και επισκέπτες. Στην πλατεία Δημαρχείου έως τις 2 Ιανουαρίου θα βρίσκεται το χωριό του Άι Βασίλη, δίνοντας χαρά και πλήθος επιλογών διασκέδασης σε μικρούς και μεγάλους. Έως τις αρχές Ιανουαρίου ο Δήμος Ασπροπύργου μας δίνει την ευκαιρία να παρασυρθούμε από τη μουσική, να γίνουμε ήρωες στο γιορτινό παραμύθι, να μοιράσουμε ευχές και αγάπη, να αγκαλιάσουμε τους αγαπημένους μας, να απολαύσουμε έναν αλλιώτικο Ασπρόπυργο, να ζήσουμε την πόλη όπως δεν την έχουμε ξαναζήσει. Μάλιστα. Μάλιστα, πραγματικά πάρα πολλές εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις σε όλη την Αττική. Όλοι οι Δήμοι έχουν προγραμματίσει εορταστικές εκδηλώσεις για αυτή την περίοδο. Και η Περιφέρεια Αττική στο πεδίο του Άρεως. Τα έχουμε πει και σε αναλυτικότατα ρεπορτάζ το προηγούμενο διάστημα. Είναι εορταστικό το κλίμα και σε αυτό το κλίμα θα σας βάλουμε και εμείς σήμερα. Θα σας παρουσιάσουμε μια παράσταση. Μια πρόταση που μπορούμε να κάνουμε μέσα από την εκπομπή. Μία παράσταση που έχει και αρκετά νοήματα. Θα καταλάβετε αμέσως μετά που θα σας παρουσιάσω τους καλεσμένους. Να δώσω τώρα τρόπους επικοινωνίας. Να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, δικές σας παρατηρήσεις και επισημάνσεις. Δημοσκοπήσεις παπάκι, Attica TV GR στο Twitter. Στο Facebook, Δημοσκοπήσεις Attica TV. Το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπήσεις@attica.gr. Το τηλέφωνο του σταθμού 211-27-00711. Και ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.attikatv.gr. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να σας παρουσιάσουμε τους καλεσμένους. Θα είμαστε σε πολύ λίγα λεπτά. Εδώ πέρα είμαστε live, μια live εκπομπή λίγες μέρες πριν από την πρωτοχρονιά και τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ. Την Τρίτη θα παρακολουθήσετε ένα μαγνητοσκοπημένο ειδικό επεισόδιο. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία να τα πούμε τις επόμενες ημέρες. Η παράσταση λοιπόν που θα σας παρουσιάσουμε είναι «Πρωθυπουργός για μία ημέρα». Μία παράσταση με πολλά νοήματα και ξεκινάω κατευθείαν για να μην χάνω χρόνο να παρουσιάσω τους καλεσμένους της εκπομπής. Είναι μαζί μας ο κύριος Ιάκωβος Μιλωνάς, είναι σκηνοθέτης, συγγραφέας και πολύ γνωστός ηθοποιός. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαιρόμαστε που είμαστε εδώ μαζί σας. Και εμείς χαιρόμαστε που επιλέγετε αυτές τις γιορτινές μέρες να είστε εδώ στις δημοσκοπήσεις μέσα στη συγνότητα του Attica TV και να παρουσιάζουμε αυτή την πολύ ωραία παράσταση. Επίσης, είναι η κυρία Μέρη Ανανιάδου, είναι μέλος του Θεάσου και τέος αντιδήμαρχος Αλίμου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά επίσης. Και είναι μαζί μας και η συνάδελφος. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε εδώ τηλεοπτικά στο στούντιο, να πούμε για τα καλλιτεχνικά, για τα πολιτιστικά. Όντως, πράγματι. Σωσό Χοντρογιάννη, βρίσκεται εδώ. Καλησπέρα και πάλι, Γιώργο. Καλησπέρα και μαζί θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε, να δώσουμε το στίγμα αυτής της παράστασης και στους τηλεθεατές μας που μας παρακολουθούν. Ακριβώς. Θα ήθελα να ξεκινήσω όμως από τον συγγραφέα, σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή της παράστασης, τον κύριο Μιλωνά. Πρωθυπουργός για μία μέρα. Θέλω να μου δώσετε λίγο το στίγμα και την έμπνευση αυτής της παράστασης, αυτού του θεατρικού. Κοίταξε, η έμπνευση ήταν από όλα αυτά που συνέβησαν στην Ελλάδα, αλλά με έναν τρόπο, ξέρεις, όχι καταγγελτικό, αλλά τι έφταξε και πήγαμε έτσι και έγιναν όλα αυτά τα πράγματα και τι μπορούμε να κάνουμε για να μην ξανασυμβεί αυτό το πράγμα έτσι. Άρα, για να αντιληφθούν και οι τηλεθεατές, έχετε πάρει επί της ουσίας την περίοδο εκεί στην κρίση και μετά, φτάνουμε και μέχρι σήμερα. Ναι, φτάνει μέχρι σήμερα, αλλά δείχνει και πιο πριν τα πράγματα πώς ήταν και πώς ήταν. Διαχρονικά, δηλαδή. Ναι,
πώς οι πολιτικοί σκεφτόντουσαν και τι μεγάλο φαγωπότι έγινε όλα αυτά τα χρόνια από διάφορους πολιτικούς. Και παίρνουμε σαν αρχή μια ιστορία ενός πρωθυπουργού, ενός παιδιού ο οποίος τελειώνει τη νομική και πώς ξεπουλιέται, δηλαδή πουλάει τον παιδικό του έρωτα για να πάει με την κόρη του υπουργού, όπου του τάζουν ότι άμα το κάνει αυτό, μετά από λίγο καιρό θα μπορεί να γίνει και πρωθυπουργός. Τον μειούνε σε κάποια πράγματα, τον δέχονται κάποιοι άνθρωποι, έτσι γίνεται κάποια στιγμή πρωθυπουργός, αλλά τον έχουν σαν πιόνι, σαν είναι η βιτρίνα των πραγμάτων από το εξωτερικό. Και εδώ υπάρχει ακόμα πιο πάνω από αυτόν κάποιος που ελέγχει κανονικά τις κινήσεις του και ακόμα και η γραμματέας του είναι, τον κατασκοπεύει πάνω στο τι κάνει και δίνει αναφορά στο τι γίνεται. Δηλαδή είναι εντελώς ένα πιόνι αυτός ο πρωθυπουργός. Εσείς υποδίεστε τον πρωθυπουργό. Ναι, εγώ είμαι ο πρωθυπουργός. Και χαίρομαι πάρα πολύ που με καλέσατε εδώ για να μιλήσουμε για τα πρωθυπουργικά μου. Καθήκοντα. Ναι. Αλλά εγώ να τολμήσω να ρωτήσω. Ναι. Έχει στοιχεία πραγματικά αυτό, δηλαδή υπάρχουν στοιχεία. Ναι, έχετε... βέβαια. Ασχολούμαστε με όλα τα υπουργεία που έχουμε. Δεν είναι δηλαδή ένα μυθιστορηματικού τύπου. Είναι, αλλά έχει και στοιχεία της πραγματικότητας. Είναι γύρω-γύρω μυθιστορηματικό. Στο κέντρο του, στην καρδιά του, είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια και υπαρκτά πρόσωπα. Ναι, χρησιμοποιούμε δηλαδή τον μύθο για να περάσουμε την αλήθεια. Και υπαρκτά πρόσωπα, φυσικά. Ο πρωθυπουργός πώς λέγεται? Δημήτρης. Δεν έχουμε. Δεν έχει. Όχι, δεν έχουμε. Λέω, μήπως παραπέμπει σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. Όχι. Δεν έχουμε κάτι. Θέλουμε να είναι πολύ ανοιχτό όταν το βλέπει ο κόσμος. Δεν θέλουμε να πει ότι ήταν ο συγκεκριμένος και αυτός τα έκανε χάλια. Θέλουμε να δείξουμε ότι πολλοί υπουργοί και πολλά άτομα κάνανε. Ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο λόγω πολλών προσώπων. Πολλών προσώπων, φυσικά. Δεν υπάρχει πολιτικό πρόσημο. Ναι. Γιατί έτσι έπρεπε και έτσι είναι το σωστό, γιατί η τέχνη δεν μπορεί να χτυπήσει συγκεκριμένα κάποιον, γιατί εκεί πέρα θα γίνει, είναι κακό, δείχνει αιμονή. Όχι, πρέπει να χτυπάει γενικώς το πολιτικό σύστημα ή να σατιρίζει το πολιτικό σύστημα και έτσι μονάχα βοηθάει τον κόσμο να βλέπει και να γελάει με τα χάλια μας. Μάλιστα, να πάμε στην κυρία Νανιάδου. Στην κυρία Νανιάδου να μας πει τι μπορούμε να μάθουμε σε ένα πρωθυπουργικό γραφείο. Πολλά πράγματα μπορούμε να μάθουμε σε ένα πρωθυπουργικό γραφείο. Στο συγκεκριμένο έργο, βέβαια, αυτό που μαθαίνουμε είναι προς το τέλος του έργου τι χρειάζεται να κάνει κανείς για να αλλάξει η κατάσταση. Και θα πω ότι ο πρωθυπουργός καταλήγει ότι πρέπει να αλλάξει πρώτα τον εαυτό του, για να μπορέσει να αλλάξει και τη χώρα και τον κόσμο. Ουσιαστικά αυτό είναι και το μήνυμα το οποίο αφήνεται στο τέλος της παράστασης. Του έργου, ναι. Βέβαια, λέμε για το πολιτικό σύστημα συνέχεια και το χτυπάμε. Και για όλα τα υπουργεία, την παιδεία, τις μεταφορές, την κατασκοπία, πάρα πολλά πράγματα. Δεν αφήνουμε όμως και τον κόσμο ο οποίος είναι άμυρος ευθυνών. Δηλαδή, εμείς οι ίδιοι ψηφίζουμε αυτό που... Για να βρεθεί κάποιος πρωθυπουργός να φτάσει σε αυτό το σημείο, κάποιοι τον ψήφισαν. Και αυτό βγαίνει στο έργο. Ο δικός σας ο ρόλος? Εγώ έχω τη χαρά να είμαι η μαμά του πρωθυπουργού. Η μαμά. Μάλιστα. Είμαι η μητέρα του, η οποία αγωνιά για το γιο της και το μέλλον του γιου της σε μια χώρα που... Πώς νιώθει μια μητέρα ενός τόσο κεντρικού προσώπου, από όλες τις απόψεις? Στην πραγματικότητα. Ναι, βάσει του έργου βέβαια. Απ' τη μία φαντάζομαι νιώθει πολύ περήφανη που έχει αυτή τη θέση. Από την άλλη όμως, όταν δεν πάνε τόσο καλά τα πράγματα. Ναι, είναι μία μητέρα η οποία αγωνιά για το μέλλον του γιου της, γιατί όσα πτυχία και να έχει, ξέρει ότι δεν θα μπορέσει να βρει δουλειά εύκολα και θα μπορεί να γίνει πιτσαδόρο, ντελιβεράς ή να φύγει στο εξωτερικό. Και από την αγωνία της αυτή προσπερνάει τον 20χρονο έρωτα του γιου της με την κοπέλα που αγαπούσε και τον σπρώχνει να παντρευτεί την κόρη του υπουργού. Μάλιστα. Άρα συμμετέχει και η μητέρα. Η μητέρα συμμετέχει, αλλά από αγάπη στο γιο της, όχι επειδή θέλει τα μεγαλεία, για να μην τον χάσει, να μην φύγει έξω, όπως όλα τα παιδιά που φεύγουν. Είναι συγκινητικό. Για μένα ήταν πολύ μεγάλη τιμή να ενσαρκώσω την μητέρα ενός τόσο αξιόλογου ταλέντου, γιατί είναι ένα πολυτάλαντο εργαλείο, πολυεργαλείο είναι ο Ιάκωβος.
Είναι ένα πρόσωπο πάρα πολύ γνωστό, έχει πορεία τηλεοπτική, μεγάλες επιτυχίες, όχι μόνο τηλεοπτικές και θεατρικές. Αν δεν κάνω λάθος, έχετε συγγράψει άλλα 10 έργα. Δεν είναι το πρώτο που ουσιαστικά, είναι το πρώτο που ασχολείται με αυτό το αντικείμενο. Με αυτό το αντικείμενο, ναι, γιατί υπήρχαν έργα τα οποία από πίσω ήταν το θέμα του καρκίνου, υπήρχαν έργα τα από πίσω ήταν το θέμα της κατάθλιψης, μετά ήταν τα αμαία πέρσι με τη ζωγραφία του Θεού. Μετά, τα αμαία παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και στην φετινή παράσταση. Αυτό θα ήθελα να εστιάσουμε λίγο σε αυτό, γιατί από όσο γνωρίζουμε πρωταγωνιστούν δύο κορίτσια τα οποία έχουν, θα έλεγα, ειδικές ικανότητες. Ναι. Πώς είναι αυτή η συνεργασία, κύριε Μιλωνά? Είναι καταπληκτική. Τη θεωρώ πλέον εγωιστική από μέρος μου, γιατί όλοι μου λένε, ξέρω εγώ, τι κάνω εγώ για αυτά τα παιδιά, αλλά όλη, το θέμα είναι όλη αυτή η αγάπη που εγώ παίρνω από αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, νομίζω ότι για μένα το κάνω, δεν το κάνω για τα παιδιά. Εντάξει, και στο θεατρικό εργαστήριο που έχω στο Φάλιρο και έρχονται κάποια παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή, ας πούμε, κάποια παιδιά με ειδικά προβλήματα, ειδικές ανάγκες. Η αγάπη που παίρνεις από αυτά τα παιδιά είναι καταπληκτική. Δηλαδή, δεν το βλέπεις αλλού. Αυτό το άδολο, το αθώο, το καθαρό βλέμμα που έχουν όταν σε κοιτάνε είναι κάτι καταπληκτικό για μένα. Είναι δηλαδή αυτό που πολύ έλεγα κι αλλού, παιδιά, ότι σε έχουν βάλει μέσα σε ένα κήπο και όλα τα λουλούδια αυτά τα μυρίζεις μόνος σου. Τα μηνύματα τα οποία θέλετε να περάσετε μέσω αυτών των δύο κοριτσιών, κυρία Νανιάδου, ποια είναι? Είναι ότι όταν έρχεται αυτό που λέει και ο Πρωθυπουργός, όταν ένα πλάσμα γεννιέται στον κόσμο, ένα υπέροχο πλάσμα γεννιέται ανεξάρτητα τις ικανότητές του ή τα όποια προβλήματα μπορεί να έχει. Με την Ανά και την Κατερίνα που δουλεύουμε μαζί και πρόβες, είναι δύο πλάσματα που μας δίνουν ζωή, μέσα στο χιούμορ, είναι η χαρά της ζωής, χαίρονται πάρα πολύ αυτό που κάνουν, αυτό βγαίνει και στον κόσμο που έρχεται να το δει. Οι γονείς που έχουν παρόμοιες καταστάσεις στα σπίτια τους, καλό είναι, παίρνουν δύναμη από αυτό. Mm-hmm. Δεν στερούνται τίποτα. Ο Ιάκωβος μας συμπεριφέρεται ακριβώς το ίδιο και ισότιμα. Δεν συμπεριφέρεται διαφορετικά στα κορίτσια αυτά από ό,τι συμπεριφέρεται σε μένα ή στους άλλους συναδέλφους. Ο ρόλος που έχουν τα κορίτσια αυτά μέσα στο έργο... Το ένα, υπάρχει αυτή όλη η πορεία του Πρωθυπουργού που τον χρησιμοποιούν σαν πιόνι, αλλά και αυτός κάνει τα δικά του όπως θέλει. Και κάποια στιγμή μια εκδήλωση αμαία και ένα μυστικό που αποκαλύπτεται μετά από 20 χρόνια, αυτό είναι που αλλάζουν την κοσμοθεωρία του Πρωθυπουργού και προσπαθεί να τα βάλει με τα μεγάλα συμφέροντα, αλλά τότε τα μεγάλα συμφέροντα πέφτουν να το φάνε. Τα παιδιά, το ένα κάνει την πολύ εκπρόσωπο... Πολύ πραγματικά τα στοιχεία. Κοίταξε, εκεί... Πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Ζητήματα που πραγματικά τα ακούμε, μπορεί να μην τα ξέρουμε, να μην τα έχουμε βιώσει οι ίδιοι, αλλά τα ακούμε καθημερινά. Ναι. Και σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο είναι ότι σε αυτή την εκδήλωση που θα πάει, αυτό το ίδρυμα που είναι πολλά στρέμματα, θα το αλλάξουν τη λειτουργία του επειδή ανήκει στο δημόσιο, θα διώξουν τα αμαία και θα κάνουν καζίνο και περιπολιτιλές ξενοδοχείο. Και λέει αυτός, όχι, δεν γίνεται. Λέει, ξεπουληθήκαν τα πάντα, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, οι ακτές, οι αυτοί μας τώρα που θα ξεπουλήσουμε και τα παιδιά μας, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και προσπαθεί να τα βάλει, αλλά ακόμα και εκείνη τη στιγμή η μίζα έχει ήδη μπει στο λογαριασμό του τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Χωρίς να το ξέρει καν αυτός. Δηλαδή γίνονται παιχνίδια από πίσω, τα οποία ούτε καν αυτός τα ελέγχει. Και μόλις πάει που θέλει να ελέγξει τα πράγματα και θέλει να κάνει κάτι για αυτόν τον τόπο, κατευθείαν πέφτουν όλοι αυτοί πάνω του και θα το φάνε. Και έτσι πάει το έργο, αλλά απλώς γίνεται μια τεράστια ανατροπή στο τέλος και αλλάζει όλο το παιχνίδι. Μην την πούμε την ανατροπή. Ναι, να μην την πούμε, αυτό... γιατί έχουν μείνει δύο παραστάσεις. Είναι σήμερα και την άλλη Παρασκευή, αν δεν πάρουμε. Τι ώρα είναι παράσταση, η παράσταση, είναι... να πούμε. Να πούμε λίγο χρηστικές πληροφορίες. Είναι 9.30 ώρα, είναι στο Live Theater στο Γκάζι, Ευμολπιδών 13. Έχουν μείνει δύο παραστάσεις. Να πούμε για τα παιδιά που παίζουν, γιατί εκτός από την Μαρία Χριστίνα Τζαβάρα, το αστέρι μας, και την Κατερίνα Μποφίλιου, η οποία είναι το άλλο καταπληκτικό μας παιδί, είναι η Στεφανία Ημαρίνου, είναι η Μέρια Ανανιάδου, είναι ο Γιώργος Ειρηνάκης, είναι ο Μινάς ο Κύπρης, είναι η Χριστίνα Αλιμπράντη, είναι η Γιώτα Ιζαμπέλη, τη Στεφανία την είπα, ναι. Ωραία. Αυτά, εντάξει. Η Ναλίνη Μαρία Σπαθαράκη που έκανε τη χορογραφία, γιατί τα κορίτσια χορεύουν στην εκδήλωση των ΑΜΕΑ, την καταπληκτική χορογραφία. Και ο Γιώργος Γιανακουδάκης που ήταν βοηθός σκηνοθέτη. Αυτά ελπίζω να τους είπα όλους. Πόσο χρονικό διάστημα σας πήρε για να γράψετε? Για να το γράψω, το σκεφτόμουν ένα χρόνο. Αλλά το έγραψα μέσα σε ένα μήνα.
Αλλά το σκεφτόμουν ένα χρόνο, δηλαδή φτιαχνόταν μέσα στο μυαλό μου. Και για να σου πω την αλήθεια, το σκέφτομαι εδώ και 10 χρόνια με όλα αυτά που έχουμε ζήσει. Οπότε μαζέψατε υλικό αρκετό, θα λέγαμε. Αυτό έλεγα τώρα στη Σωσό, ότι αυτό το έργο, άμα το άφηνα ελεύθερο, θα έπρεπε να κρατήσει 10 ώρες. Γιατί όλα αυτά που θέλαμε να πούμε και όλα αυτά που έγιναν και όλα αυτά. Όχι το κατηγορώ, αλλά το γιατί έγιναν και ποιοι άνθρωποι οδήγησαν αυτά τα πράγματα, θα ήθελε 10 ώρες. Δηλαδή να έχεις 10 ώρες παράσταση και να λες για αυτούς τους ανθρώπους. Με τα βία, δηλαδή με πολλά δάκρυα, το κράτησα 1:45. Είναι μια πολύ καλή αφορμή να δώσετε συνέχεια όμως. Είναι και λίγο μόδα τώρα το sequel, τα sequel, βλέπουμε ότι γίνονται τέτοια, μπορείτε να δώσετε μια συνέχεια. Θα γίνει. Θεατρικά θα γίνει δεν γίνεται, γίνεται σπάνια αυτό, αλλά Πρωθυπουργός για δύο μέρες. Για δύο μέρες. Πρωθυπουργός και την επόμενη μέρα. Ή ενδεχομένως και τη ζωή του Πρωθυπουργού μετά. Αυτό, η επόμενη μέρα. Αν δεν είναι Πρωθυπουργός. Θα μου επιτρέψετε να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στις δημοσκοπήσεις για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Πραγματικά και στο διάλειμμα νομίζω η συζήτηση έχει ανάψει και μαθαίνουμε πολύ περισσότερα πράγματα για το συγκεκριμένο έργο. Αλλά θα ήθελα πάλι, κύριε Μιλωνά, Ιάκωβε, νομίζω ότι... Εντάξει, σαν πρωθυπουργό, καταλαβαίνω τώρα το σεβασμό. Γι' αυτό και ο πληθυντικός. Δεν έχω φιλοξενήσει και πρωθυπουργό εδώ στο στούντιο, δεν έχει τύχει. Ορίστε, είναι η αρχή, ελπίζω να έρθουν και οι επόμενοι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Λίγο χρηστικά να πούμε στον κόσμο για άλλη μια φορά, οι τελευταίες παραστάσεις είναι σήμερα. Είναι σήμερα στις 9.30 στο Live Theater, Ευμολπιδών 13. Είναι παράλληλη της Ιερά Οδού και πάρα πολύ κοντά στο σταθμό μετρό του Κεραμικού. Και την επόμενη Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, και τελειώνουμε, ολοκληρώνεται αυτή η παράσταση. Υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο παράτασης, γνωρίζουμε κάτι, μπορούμε να πούμε? Υπάρχει, αλλά αυτό ακόμα τώρα δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Ναι. Πάντως πάει πολύ καλά. Επειδή πάει πολύ καλά, γι' αυτό. Αλλά επειδή έρχονται τα καινούργια σχέδια, αυτό τώρα δεν είναι ότι. Επειδή έχω τα καινούργια σχέδια και κάνω κάτι, ετοιμάζω κάτι πάρα πολύ μεγάλο, γι' αυτό σκέφτομαι ότι μήπως δεν πρέπει να πάμε παρακάτω εμείς. Οπότε να ασχοληθώ ολοκληρωτικά με αυτό το καινούργιο project, το οποίο θα. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί δεν είναι μεγάλο project, πολύ μεγάλο. Το είπαμε, εμείς το κλείσαμε αυτό και στο διάλειμμα, ότι θα ανακοινωθεί μέσα από την εκπομπή. Ό,τι θέλετε. Σε αποκλειστικότητα, έτσι, είμαστε, όλα θέλουμε να τα πείτε. Είμαστε μαζί σας, αγαπάμε και σένα και τη Σωσό, οπότε ό,τι θέλετε είμαστε... Τηλεοπτικά. Ναι. Επειδή ασχολείσαι πολύ μεγάλο διάστημα, όλο το τελευταίο διάστημα, με τη συγγραφή, θα σε διέφερε να μεταφερθεί κάτι τηλεοπτικά? Κάτι από τα δικά μου τα έργα. Ναι. Κοίταξε, ή κάτι που θα σκεφτώσουν εσύ, κάτι καινούργιο. Η αλήθεια είναι ότι το έχω σκεφτεί πολλές φορές, αλλά δεν έχω κάτσει ποτέ να το μετατρέψω ένα θεατρικό σε... Είχε έρθει και κάποια στιγμή και αυτό που λέγαμε στο διάλειμμα το 2047 που κάνουμε, που ήταν πάλι και αυτό μια πολιτική κωμωδία προβεβλημένη στο μέλλον, ή η Ζωγραφία του Θεού που είχε τεράστια επιτυχία πέρσι και... Δηλαδή ο κόσμος έφυγε και γελούσε, δάκρυζε, δεν ήξερε. Αλλά δεν έχω καθίσει να. Επειδή είμαι ένα άτομο το οποίο θέλει 15 καρπούζια στις μασχάλες τους, δεν προλαβαίνει αυτά τα καρπούζια να τα... Δεν έχω γίνει ακόμα τόσο μεγάλος ζογκλέρ να τα φτιάξω. Φυσικά και θέλω, φυσικά και με ενδιαφέρει. Είχα φτάσει πολύ κοντά στην κινηματογραφική ταινία και τελευταία στιγμή ήρθε το καινούριο το project, όπως τώρα, και έβαλα πίσω και λέω, άσε, θα το κάνω λίγο μετά, και μόλις λες αυτό το λίγο μετά, τελείωσε. Δεν το κάνεις ποτέ. Γιατί μετά τα πράγματα σε μένα στη ζωή μου κινούνται πάρα πολύ γρήγορα. Κάνω απίστευτες αλλαγές και απίστευτα βήματα συνεχόμενα σε αυτά τα καινούργια project και καινούργια project και καινούργια project. Οπότε το παλιό πλέον, όταν το βλέπεις, σου φαίνεται πάρα πολύ παλιό. Γιατί έχεις προχωρήσει πάρα πολύ. Πώς μπορεί όμως να. Είναι δύο δρόμοι διαφορετικοί. Η συγγραφή με τη συνεχή ανανέωση, αλλαγή μπορούν να συνδυαστούν. Γιατί φαντάζομαι η συγγραφή θέλει μια απομόνωση, θέλει ένα χρονικό διάστημα που λες δεν κάνω τίποτα άλλο εκτός από αυτό. Θέλει αφοσίωση, πραγματικά. Απόλυτη. Κοίταξε, τώρα έχω εξασκηθεί πλέον, όπως είπες και εσύ, είναι το 10ο. Οπότε η εμπειρία έργο. Υπάρχει πια. Οπότε υπάρχει εμπειρία και μπορώ να κινούμε γρήγορα, αλλά και πάλι, ξέρω εγώ. Πέρσι, που είχαμε το θεατρικό εργαστήρι, την
Δηλαδή η σχολή που ήταν με τα μαθήματα, ήταν το θέατρο, ήταν τα πολιτικά, ήταν το πανεπιστήμιο, γιατί είμαι και στο ΕΚΠΑ, στη φιλοσοφική σχολή. Ήταν, δηλαδή κάποια στιγμή μου λέγανε, σε παρακαλώ, ξεκουράσου. Ναι. Ξεκουράσου. Ναι, αλλά ναι, εγώ δεν ήθελα πολύ να ξεκουραστώ. Αυτό είχε ξεκινήσει από την απώλεια της μητέρας μου πριν από 3 χρόνια, που είπα ότι με την εργοθεραπεία θα έπιασε. Αλλά λες και ήταν ένα πράγμα, ένας άνεμος, ένας τυφώνας, και το οποίο με έχει πάρει και συνεχίζει ακόμα να με τραβάει και να φτιάχνω, να κάνω πράγματα. Εντάξει, ωραία, χαίρομαι, γιατί και τα έργα αυτά αφήνουν κάποιο στίγμα, γιατί όλα αυτά τα έργα θα ανεβούν και στο YouTube κάποια στιγμή, όπως και τα προηγούμενά μου, οπότε αφήνω κάποιο στίγμα στην κοινωνία, κάτι που θα πω ότι αυτό ήταν η δικιά μου άποψη πάνω στα πράγματα που γινότανε. Μάλιστα. Και είναι σημαντικό αυτό για μένα, γιατί δεν είμαι μονάχα ένα εκτελεστικό πλάσμα, όπως θα ήμουν σαν ένας ηθοποιός σε κάποιο αλλονού δουλειά, που θα μπορούσε να είναι πάλι καταπληκτική, αλλά είναι ότι εγώ είμαι ο δημιουργός αυτών των πραγμάτων και σαν δημιουργός, σαν άνθρωπος, είναι η άποψή μου αυτή πάνω στην κοινωνία και στο πώς έγιναν τα πράγματα, πώς συνέβησαν. Πώς βλέπετε την τηλεόραση σήμερα, έτσι όπως έχουμε φτάσει μετά από μια δεκαετή κρίση? Κοίταξε, υπήρχε μεγάλη καταστροφή. Εντάξει, για να μην. Δηλαδή, εγώ το 2008 που έπαιρνα του κόσμου τα λεφτά με τη Μαρία την Άσχημη και πριν με του Σταύλου Σερέντα, ζάμι και έχω κάνει 12 σύρια. Με Περάκι, με Κοκκινόπουλο, με τέτοια. Μετά ήρθε μια φάση. Εγώ είχα πάει τότε στη Νέα Υόρκη και μου λένε, κάτσε στη Νέα Υόρκη, αλλά θα πρέπει να ξεκινήσεις πάλι από την αρχή, ξέρεις, να ξανακάνεις σχολή, να ξανακάνεις το ένα και άλλο. Και λέω, τι λέτε ρε, εγώ στην Αθήνα χτυπάω το τηλέφωνο μου συνέχεια. Και έρχεται εδώ, γίνεται η κατάρρευση της τράπεζας στην Αθήνα και καταρρεύουν τα πάντα. Και σου λέει ο άλλος, όχι, λέει, δεν θα πάρετε, λέει, αυτά τα λεφτά, θα πάρετε, ξέρω εγώ, το 1/8 από αυτά τα λεφτά. Και λέει, τώρα τι έγινε, ας πούμε, πού εμφανίστηκα. Τι έγινε, δηλαδή ξαφνικά ήταν στο Twilight Zone. Πήγε και ξαφνικά εμφανίστηκε σε μια άλλη παράλληλη πραγματικότητα, την οποία δεν την πίστευε κανένας, εκτός από κάποιοι που ξέρανε αυτό το πράγμα με όλες αυτές τις φούσκες που έχουν δημιουργήσει τέλος πάντων στη ζωή μας και εκμεταλλεύονται όλους εμάς τους απλούς ανθρώπους και μας κάνουν σαπιόνια. Δηλαδή, όπως λέει και στο έργο μέσα, ότι είμαστε σφουγγάρια. Θα μας απομυζήσουν όσο μπορούν και μετά θα πάνε στα επόμενα σφουγγάρια. Δεν σε βλέπουν. Λες Ελλάδα. Τι Ελλάδα, δεν υπάρχει, ναι. Ελλάδα. Υπάρχει ήθελα, ένα παγκόσμιο πολιτικό αυτό σύστημα. Να σου βλέπω ότι τα έχεις περάσει όλα αυτά στο έργο. Είναι μηνύματα που περνάνε μέσα από ένα έργο. Παγκόσμιο πολιτικό σύστημα. Μάλιστα. Υπάρχει, το οποίο δεν υπάρχουν Έλληνες ή Τούρκοι ή Γερμανοί. Κασίλα τους αυτούς για τους Έλληνες ή τους Τούρκους ή τι περνάνε. Χρήματα βλέπουν. Σε βλέπουν πόσα μπορούν να πάρουν από την τσέπη σου, θα στα φάξουν. Πόσα μπορούν να πάρουν από τη χώρα σου, θα τα πάρουν. Δεν τους ενδιαφέρει αυτούς τώρα που λες, μα η Ελλάδα, μα η Τουρκία, μα η Ιταλία. Μα... Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει ξεχώρισμα πάνω σε κάτι, αφού όλοι χαρτονομίσματα είμαστε. Τι μπορούν να πάρουν από μένα, θα με γυρίσουν ανάποδα και θα με τεινάζουν μέχρι εκεί. Και θα λέω, σταματήστε ρε παιδιά, τι έγινε, ας πούμε. Το πιο σημαντικό είναι ο κόσμος που φεύγει από τη θεατρική παράσταση, πραγματικά τον κάνετε και σκέφτεται. Και διαρκώς δηλαδή κάθεται και αυτά τα μηνύματα τα οποία έχετε περάσει μέσω της παράστασης, τα συζητάει αργότερα, ας πούμε, στην οικογένειά του κλπ. Αυτό είναι και τα περισσότερα τα έχει βιώσει. Τα έχει βιώσει, αλλά τον κάνει να φεύγει με σκέψεις. Αυτό είναι πολύ βασικό. Το να είσαι καλλιτέχνη, δεν βλέπει μονάχα την προσωπική σου πορεία. Είναι και βλέπεις, κοινωνικά τα μηνύματα που περνάτε. Αυτό το πράγμα, την εικόνα ολόκληρου του κόσμου που έχει συμβεί αυτό. Δηλαδή, χαλάσαν οικογένειες. Φύγανε 300.000 παιδιά στο εξωτερικό. Δηλαδή, έγινε μια καταστροφή απίστευτη στην Ελλάδα. Πουληθήκαν αεροδρόμια, πουληθήκαν λιμάνια, πουληθήκαν οτιδήποτε σκέφτεσαι που είχε αξία, πουληθήκαν. Γιατί πουληθήκαν, γιατί ξεφτυλιστήκανε, γιατί τι γίνεται. Τα αφήνουν να υπολειτουργούν για πάρα πολλά χρόνια και μετά σου λέει, άστο τώρα, αφού οι Έλληνες δεν μπορούν. Δηλαδή, εμείς να πούμε, αφού η κυβέρνηση δεν μπορεί να τα λειτουργήσει, ας τα πάρουν τουλάχιστον οι Γερμανοί που θα το κάνουν καλύτερα. Και λες εσύ, αχ ναι μωρέ, αφού οι Γερμανοί θα το λειτουργήσουν καλύτερα, ας το πάρουν. Και δεν καταλαβαίνεις ότι εκείνη τη στιγμή πουλάς πράγματα από τη δικιά σου, από τη δικιά σου παράδοση, από τη δικιά σου γη. Από το... Τίποτα, καταστροφή. Μάλιστα. Αυτό, ξεπούλημα. Αυτό ήτανε. Και ένας καλλιτέχνης οφείλει να βλέπει αυτό που γίνεται κυκλικά και οπτικά από πάνω και να λέει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, αυτό έγινε, αυτοί φταίγανε και αυτό πρέπει να κάνουμε. Εντάξει. Γιώργο, αν έχουμε χρόνο, θα ήθελα να θέσω και ένα ερώτημα στην κυρία Νανιάδο. Έχουμε, ναι. Γιατί είναι πολλά τα μηνύματα που περνάτε μέσα από αυτή τη θεατρική παράσταση και ένα από τα βασικά είναι ότι όλες οι δυσκολίες προσπερνούνται όταν υπάρχει θέληση. Έτσι. Αυτό μέσω ποιον, πώς το περνάτε αυτό το νόημα, το μήνυμα αυτό. Το γεγονός ότι είναι μαζί μας δύο παιδιά που είναι αμαία, δείχνει ότι και κάνουν αυτό που αγαπούν.
είναι στο θέατρο, παίζουν, χορεύουν. Έχουν μονόλογο παρόλο που έχουν πρόβλημα στην ομιλία. Δείχνει ότι όταν υπάρχει θέληση και στήριξη από την οικογένεια και από το περιβάλλον, όλα γίνονται. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ βασικό. Ένας από τους λόγους που ο κόσμος φεύγει πολύ συγκινημένος είναι ότι βλέπει αυτό το πράγμα στην παράσταση. Μία από τις ωραίες κουβέντες που λέει ο Ιάκωβος στο προηγούμενο έργο του, αλλά για μένα έχει γίνει μότο ζωής, είναι «ανάπηρος γίνεσαι όταν σου κόψουν τις ράμπες». Δεν υπάρχει αναπηρία. Και αυτό βγαίνει στο έργο. Δεν λέγεται έτσι όπως σας το λέω ότι ήταν ατάκα στο προηγούμενο, αλλά γίνεται πράξη σε αυτό το έργο. Ναι, φαίνεται. Να σας ρωτήσω για την αυτοδιοίκηση. Ορίστε. Για την αυτοδιοίκηση. Ναι, μεγάλη αγάπη. Αγάπη, ναι. Μεράκι. Ναι, και αγάπη και μεράκι. Και νομίζω ότι είναι. Επειδή η αυτοδιοίκηση είναι ανθρωποκεντρική, δεν είναι σαν την κεντρική πολιτική σκηνή, είναι κοντά στον άνθρωπο, ασχολείται με την καθημερινότητα, με τα προβλήματα, με τις αγωνίες του ανθρώπου. Εμένα τουλάχιστον με τραβάει πάρα πολύ. Και το θέατρο, το έργο του Ιάκωβου, επειδή είχε το κοινωνικό και το πολιτικό κομμάτι, ήταν μεγάλη μου χαρά να συμμετέχω, γιατί συνδύαζε και τις δύο μου αγάπες. Μα η Μέρη είναι και η μαθητριά μου. Εγώ, ναι, είναι πηγαίνω. Ναι, κάνουμε, από το εργαστήριο. Κάνουμε βέβαια. Ναι. Κάνουμε μαθήματα μαζί με τη Μέρη και η εξέλιξη της είναι απίστευτη. Και γι' αυτό πήρε το ρόλο που πήρε. Εντάξει, ήταν δηλαδή αξιοκρατικό, γιατί πάντα εγώ αυτό σκέφτομαι. Την αξιοκρατία, ό,τι ήθελα εγώ για τον εαυτό μου να ζήσω, και δεν το ζήσα έτσι όπως ήταν τα πράγματα, πάνω στο θέμα της αξιοκρατίας, θέλω αυτό τώρα που μπορώ εγώ να το προσφέρω, να το κάνω. Όπως και σε αυτά τώρα τα παιδιά που λέει η Μέρη για την Κατερίνα Μποφίλη και τη Μαρία Χριστίνα Τζαβάρα, η Κατερινούλα είδε την Μαρία Χριστίνα Τζαβάρα πέρσι που ήταν πρωταγωνίστρια και ήρθε και μου είπε, κύριε Ιάκωβε, θα ήθελα κι εγώ να έρθω, γιατί θαυμάζω πάρα πολύ αυτό που έκανε η Μαρία Χριστίνα και θέλω κι εγώ να συμμετέχω. Και λέω, έλα κορίτσι μου, και που ξέρεις του χρόνου μπορεί να είσαι πρωταγωνίστρια. Και τώρα είναι πρωταγωνίστρια. Πολύ απλό. Σημαντικό είναι ότι δώσατε την ευκαιρία. Εγώ συνεχίζω μαθήματα. Στο θεατρικό λοιπόν εργαστήρι στο Παλαιό Φάληρο. Ναι, στο διαμαντάκι μας, έτσι το λέμε. Είναι στην Ήριδος 4 και υπάρχει και σελίδα στο Facebook. Όποιος ενδιαφέρεται, γράφει θεατρικό εργαστήριο του Ιάκωβου Μιλωνά. Οπότε πατάει εκεί πέρα και παίρνει όλες τις πληροφορίες για να, άμα θέλει να. Που περιμένουμε και εσένα, σωστό. Με μεγάλη μου χαρά. Είπα, το ρίξε στο τέλο. Να, η πρόταση. Πώς με λέτε, να σου το πω στα δω, δάρια την κοιτάξια στην κερδίζει η ηθοποιία. Σιγά-σιγά. Μα τώρα, εκεί πέρα, όποιο έρχεται, δεν έρχεται για να γίνει ηθοποιό. Μόνο υπάρχουν κάποιοι θεατέ. Όχι, είναι και μαθήματα που γίνονται γενικότερα. Έρχονται και κάποιοι άνθρωποι για παρουσιάσεις δουλειά, έρχονται και δημοσιογράφοι. Είναι και... έτσι κι αλλιώς είναι συναφή αυτά τα επαγγέλματα. Φυσικά. Έχουν και σχέση με το λόγο, έχουν βέβαια, σχέση με την ομιλία, κίνηση. Είναι σχέση. Η άνεση να βγει να μιλήσει στον κόσμο, βέβαια. Ορθοφωνία. Ναι. Βέβαια, η άρθρωση, η ορθοφωνία. Πάντως, σε επόμενη παράσταση, αν κάνετε το δήμαρχο για μια μέρα, θα σας βοηθήσω εγώ στη συγγραφή. Θα σας δώσω εγώ πληροφορίες για να περάσετε μέσα από εκεί. Η επόμενη παράσταση, αυτό που μπορώ να σου αποκαλύψω αυτή τη στιγμή, είναι ότι θα φτάσει ως βουλευτής και μετά θα γίνει το μπαμ στη ζωή του και θα αλλάξουν τα πράγματα. Μάλιστα. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Όπως είπα και πριν, μια ιδιαίτερη μέρα. Είμαστε λίγες μέρες πριν από την πρωτοχρονιά. Σας ευχόμαστε φυσικά καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και καλή και χρονιά. Και στην παράσταση και στα βήματά σας τα επόμενα. Εμείς σας ευχαριστούμε. Μας συγκινείται πάρα πολύ. Αλήθεια σας το λέω μέσα από την καρδιά μου για το ενδιαφέρον σας για το θέατρο, γιατί είναι πολύ σημαντικό άνθρωποι σαν και εσάς να υποστηρίζουν άτομα σαν και εμάς. Ήταν μεγάλη μας χαρά. Χαρά μας, ήταν πραγματικά. Μεγάλη μας χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά να έχετε. Σωσό, καλή χρονιά και καλή σε εσένα. Καλή χρονιά. Γιώργο, Δευτέρα θα τα πούμε ούτως ή άλλως. Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί αντί για αίθουσα σύνταξης να βγεις να πείτε κάτι, να κάνεις μια πρόβα στον αέρα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Αμέσως μετά, Σοφία Μίτιλη, υπάρχει λύση. 7 η ώρα, κεντρικό δελτίο ειδήσεων, Αλεξάνδρα Ντούσκα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, live πάλι εδώ στις δημοσκοπήσεις. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Χρόνια σας πολλά.